Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι αυτοί στους οποίους οφείλουμε την ύπαρξή μας. Οι 24 ώρες ανοίγουν την αγκαλιά τους στους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, αναζητώντας την σοφία του παρελθόντος σε έναν κόσμο όπου οι αρχές και οι αξίες δοκιμάζονται. Η εκπομπή μας βρίσκεται στην περιφερειακή στέγη ηλικιωμένων Φινιού, η οποία αποτελεί ένα πρότυπο λόγω της εθελοντικής προσπάθειας κάποιων συνανθρώπων μας με ευαισθησίες. Κύριε Σπανέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία εδώ σε έναν μαγευτικό τοπίο, θα λέγαμε, όπου παράλληλα είναι και ένας χώρος προσφοράς προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα οποία πολλές φορές ξεχνάμε και είναι πραγματικά η τελευταία γενιά, πιστεύω, που είχε ζήσει με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και έχουμε πολλά να πάρουμε από αυτούς και είναι μια ευκαιρία. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, γιατί ως εκπομπή θα συμβάλλετε κατά πολύ στο να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για θέματα της τρίτης ηλικίας, όπως το κάνουμε εμείς από τη δική μας πλευρά σε αυτήν την περιοχή. Ναι. Είδαμε αυτόν τον κενό που υπήρχε, που λειτουργούσαν κάποιες στέγες ηλικιωμένων και έτσι είπαμε κάποια στιγμή που κινδύνευε το κοινοτικό γυροκομείο να κλείσει λόγω χρεών και πήγε μια ομάδα φίλων εθελοντών για να πετύχουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και να εξαλείψουμε ένα πολύ μεγάλο χρέος που υπήρχε και κινδύνευε και το οίκημα να το πάρουν οι τράπεζες. Όμως είμαστε ευτυχισμένοι, μπορώ να πω, γιατί πήραμε πάρα πολύ αγάπη από, εκτός από τους συνοδοιπόρους που τρέχουμε αυτή την προσπάθεια. Ένωσαν τις δυνάμεις τους πάρα πολλοί εθελοντές, γνωστοί, άγνωστοι, ανώνυμοι και φέραμε εις πέρας ένα δύσκολο έργο πραγματικά και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κάτω από την ευθύνη μας την περιφερειακή στέγη σήμερα ηλικιωμένων, καλύπτει όλα τα χωριά της περιοχής και ζούμε έτσι μια πραγματικότητα, βλέπουμε σε όλους τους ηλικιωμένους τα πρόσωπα των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας, των γονιών μας. Οι συνθήκες είναι φυσιολογικές. Έχουμε κάποιες έρευνες μας τι θα ήθελαν οι ηλικιωμένοι εδώ. Μας βοήθησαν πάρα πολλοί κόσμος, άπλωσαν τα χέρια τους και μεγάλωσαν την αγκαλιά μας. Είναι η αγάπη παντού. Αφήσαμε αυτούς τους ηλικιωμένους εδώ στην περιοχή και δημιουργήσαμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Yeah. Δηλαδή δεν είναι απλά για να πάει σε ένα χώρο να τον περιποιούν, αλλά για να ζει κιόλας. Γι' αυτό και κάναμε πολλά προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες. Κύριε Ανδρέα μου, θέλω αρχικά να μας πεις πόσον ετών είστε. Είμαι 91, αλλά Μάρτιο κλείω τα 92. Και η καταγωγή μας. Η καταγωγή μας είναι Φινή, γνήσιος Φινιώτης, αλλά λόγω της δουλειάς μου, μετά που επαντρεύτηκα, πήγα Λευκωσία από το 1952. Ναι. Δεν έχασα καθόλου επαφή με το Φινή. Πάντοτε ήμουν σε επαφή με το Φινή και κάθε καλοκαίρι έπρεπε να είμαι στο χωριό μου. Μάλιστα. Και τα παιδιά μου και εμείς μέχρι σήμερα που ήρθαμε και πάλι παρόλη την αρχική πώς να σας πω σκέψη το δικό μου όταν είπα ότι μετά από ένα ατύχημα που είχε η γυναίκα μου και έμεινε ανάπηρη, ότι είπα ότι να έρθουμε στο ίδρυμα στον ηλικιωμένο του Φινιού. Όχι μόνο ευχαριστημένη έμεινα, αλλά ενθουσιασμένη. Τι έκαμε στη ζωή σου, τι δουλειά? Στη ζωή μου ήμουν υπάλληλος καταρχήν στην εταιρεία του Παυλίδη με αυτοκίνητα και αυτά. Τελικά το 1968
έκανα δική μου επιχείρηση ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Μέχρι το 1991, κάτι αναποθηκές που είχαμε λόγω των χρεών που μας εκόψαμε μέσα από τους πελάτες μας, ξέρω εγώ, υποχρεώθηκα και έκλεισα την εταιρεία και πήγα στο εξωτερικό για 7 χρόνια στη Λιβύη μαζί με τη γυναίκα μου, κατόπιν προσλήψεως από τους Ιωάννου και Παρασκευαΐδης. Έμεινα εκεί 7 χρόνια και γύρισα πίσω με τη δύναμη του Θεού. Εξοφλήσαμε και τα χρέη μας που είχαμε, μερικώς, και ήρθαμε να καταλήξουμε στο Ίδρυμα. Ένα δρόμος που σας έφερε, μερσίνι να τον στρώσω, μερσίνι να τον στρώσω. Μίλω που την παράδεισο να φέρω να σας δω. Να σας δώσω. Ευχαριστώ και καλώς ορίσατε στο χωριό μας και στο γεροκομείο μας που είμαστε τόσο ευχαριστημένοι. Υπέρ. Το όνομα μου είναι η Δέσποινα. Μιχαήλ, μεταξύ ο άντρας μου. Οι γονείς μου ήταν ο Αθανάσιος και οι Πολυξένοι. Από πού κατάγεσαι? Κατάγομαι από το Φινί, μάνα μου. Λοιπόν, πήγα στο σχολείο, ως την Τετάρτη τάξη έμεινα. Γιατί έτσι? Εύκολα με να πάω να γλύπω τσούρες. Έτσι ήταν η ζωή πριν. Ναι. Λοιπόν, έπουσαμε έτσι, είμαι μεγάλωσα σιγά σιγά, γίνηκα 16 χρονών. Στα 16 μου χρόνια αραβωνιάσαμε με τον Μιχαήλ τον Μεταξά, ένα λεβεντάνθρωπο. Στα 17-18 χρόνια παντρέψαμε και 19 γέννησα. Όσα 25 μου χρόνια έκανα 5 γέννες, έκανα 5 παιδιά. Τα 2 επεθάνασε, τα 3 ζουν. Επέρασαν τη ζωή τους πολλά καλά τα παιδιά μου, μάνα μου. Όπου τους επαντρέψαμε, είμαι ευχαριστημένη μαζί τους. Το μόνο που λυπούμε που χάσα τον άντρα μου, πρόδωσε τον η καρδία του. Ναι. Έχει χρόνια πολλά. Έχει 12 χρόνια. Πεθυμάσαι τον. Βέβαια, καλό. Κάθε νύχτα βλέπω τον στο όνειρό μου. Δεν ξέρω που τον έχω στην έννοια μου, ήταν πόνη. Μα κάθε νύχτα. Κάθε νύχτα θα μου πρεασεί κάπου να βρεθούμε. Σε καμνέδε που ήσασταν νεαροί? Είχαμε ένα μπέλια, μάνα μου, και πιέναμε να κλαδεύκαμε τα, ετσαπίζαμε τα με το... Ο πατέρας μου και ο άντρας μου έκαναν τα ζευκάρι με τα αλογά και εμείς ετσαπίζαμε τις κουζούβες γύρω. Ήταν δύσκολα χρόνια παλιά? Ήταν δύσκολα τα χρόνια. Άρκεψαν και εγώ 155-159. Ο άντρας μου ήταν γραμμένος και μέσα. Επαραμέλησαν τα ούλα. Αλλά και είπε μου καμιά φορά ότι πού ήταν να πούμε στην Ιώκα γραμμένος. Δεν το ήξερες? Δεν ήξερα τίποτε, μόνο ξέρα. Άρκεν την νύχτα να έρθει και εγώ νόμιζα ότι παίζω χαρκές στον καλάτο. Και βρέθω μου το και λέει μου έμπαιζω εγώ, απλώς παρακολουθώ. Δεν είχαμε δουλειά, είχαμε και χρέη. Ως εκ τούτου αναγκαστήκαμε και φύγαμε και πήγαμε στη Λεμεσό. Δουλέψαμε. Εγώ 23 χρόνια ήμουν στο Λανίτη, στην καφετερία του, να πούμε. Και ο άντρας μου στο Απολλώνια Κύπρος. Ευκάλαμε τα χρέη μας για μου. Εφυλάξαμε τζελία λεφτά, όπου έπιαμε έναν οικόπεδο της κόρης μας. Το αποτέλεσμα αραβωνιάσαμε τη. Έκαναμε τη και το σπίτι της σιγά σιγά, με τα λεία πολλά που δουλεύκαμε. Επαντρέψαμε και τα παιδιά και τους άλλους και τους γιούες. Εγγόνια εσείς? Έχω.
Έχω 6 εγγονάκια και 7 δισέγγονα. Να σου ζήσουν όλα. Ευχαριστώ και σου εύχομαι η Παναγία μου, τις ευχές μου να έχεις και η Παναγία μου να σε βοηθά κάθε βήμα σου. Καλώς ήρθετε και βρετε τα σπίτια τα μεγάλα κι απού να τρέχει πόσο σας το μέλιν και το γάλα το μέλιν και το γάλα. Όντι μέρα η σημερινή δεν μοιάζει με τις άλλες, δεν μοιάζει με τις άλλες γιατί είναι όλοι μας δάμε κι έχουμε χαρές μεγά. Λέτσι έχω με χάρες μεγάλες. Το όνομα μου είναι Αθηνά Παπαχριστοδούλου. Και η καταγωγή και σου. Και το επίθετο Μούρου. Και πόσο χρόνο είσαι? Είμαι γέννημα του 35, 3 του 5. Μάλιστα. Πώς είναι ο πέπτος μου? Εγώ μάλιστα. Ωραία. Να μου κάνεις ερωτήσεις. Μαζί. Λοιπόν, και η καταγωγή σου? Γέννημα, θρέμμα, ανάγιωμα, γεράματα και να πεθάνω εδώ μέσα. Φινή. Ναι. Είναι τάραξα που εδώ. Τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια, που ήσουν μητσιά? Φτώχειες γι' μου. Ήταν καλή η ζωή δηλαδή, ήταν όλος ο κόσμος το ίδιο. Αλλά εντάξει, είναι σαν τώρα τώρα τα χρόνια που έχει. Ναι. Παλιά ήταν φτώχειες. Ό,τι γιορκούσαμε μέσα στα περβόλια μας, να φάμε. Το πρωί να σηκωστούν οι γονείς μας, να μας κάνουν ένα τσάι, να πιούμε. Εγώ σχολείο δεν πήγα. Τίποτε. Έστειλε με η μάμα μου ένα χρόνο και έφκαλε με από το σχολείο. Γιατί είχαμε πιο μικρά αδέρφια και έπρεπε να τα προσέχουμε. Πες μας λίγο για την πορεία της ζωής σου. Η πορεία της ζωής μας, γεια μου, εβασανιστήκαμε. Να ανεγώσουμε τα παιδιά μας, 6 παιδιά. Δεν είχαμε με νηπιαγωγία να τα βλέπουμε τίποτα. Έπρεπε να τα βλέπουμε και τα παιδιά μας και απαίνουμε και στα περβόνια. Ο άντρας μου ήταν χτίστης. Να πάει στο μεροκάματο να φέρει στο σπίτι λεφτά. Να που ήταν να κάνω. Εσύ ήσουν μες στο σπίτι με τα μωρά. Εγώ ήμουν νοικοκυρά με τα μωρά μου. Ανάγκωσά τους. Ώσπου και πιάσει στο ανώτερο ο τελευταίος. Πράγματι. Και που και εκεί έφτιαξα στη δουλειά. Και πόσα εγγόνια είσαι σήμερα? 18. Και έχεις και δισέγγωνα? Και 14 δισέγγωνα. Έρχονται και θωρούσε, οξά παίζουν μπελό. Τις ευχές μου να έχω γεμ. Χτες που ήμουν άρρωστη, όλοι ήταν που πάνω θυκό. Και οι κόρες μου και οι γιούες μου. Ας έχουν τις ευχές μου. Και να είναι καλά στο σπίτι τους. Σημαντικό να νιώθετε ότι εσάς ξιάνουν. Όχι. Χαλάλιν τους τα αναγιώματα μας, χαλάλιν τους τα ξενύχτια μας που τους μεγαλώσαμε. Χαλάλιν τους. Πόσο χρόνο είσαι? Πόσο χρόνο είμαι? Γεννήθηκα το 27. Το 27. Και από πού καταγείσαι? Από τον Άγιο Δημήτριο Μαραθάς. Α, δίπλα. Ναι, μετά τον προπαγιόμενο Άγιο Δημήτριο. Ναι. Τρεις έκτες καμινάρια, το τελευταίο του. Είσαστε παπαδιά του χωριού? Ναι. Δούλεψε 4 χρόνια η ιερατική σχολή. Δούλεψε 25 χρόνια ιερέας. Και πάθαινε εγκεφαλικό. Ναι.
Τι θυμάσαι από τα παλιά χρόνια που ήσουν μητσιά, πώς ήταν η ζωή, δύσκολη? Η γονή μας ήταν, είχαν μπέλια, περβόλια, ασχολούμαστε, δεν έπρεπε να μαζέμεις. Σχολείων επίες? Το τάχνταξε του δημοτικού. Και ευκάλασε? Ναι, ευκάλα. Και τι δουλειές έκαμνες? Δουλειές με τα γονιούς μου. Η μάνα μου έκαμνε ένα αγκεπλαστική. Με τον κόκκινο μπυλό? Ναι, ναι. Δύσκολη δουλειά. Έτσι βοήθησαμε τους. Ναι. Να παναφέρουν χώμα, να το κουπανίσουν, να το περάσουν με ο κόσσινο. Δύσκολη δουλειά. Και μάθες και εσύ? Ξέρω καλό. Και μετά την οικογένεια πώς την δημιούργησες? Παντρεύτηκα από τον άντρα μου. Κάμε 4-6 κόρες. Αγκόνια, δυσέγγωνα? Παντρεύσαμε τους ούλους. Μπράβο. Έχω 5 δυσέγγωνα και 9 αγκόνια. Να σας ζήσουν. Ευχαριστώ επίσης. Έρχονται και βλέπουσε? Καλό, μα δουλεύουν, έχουν οικογένεια. Αλλά έρχονται. Έρχονται, καλό. Δαμε πώς περνάς? Μια χαρά. Ναι, είσαι ευχαριστημένη. Είμαι ευχαριστημένη. Να μου να μοιράσω. Είχα κοπέλα. Α, ίσως. Έχουν κοπέλα, αλλά... Εκαδία με σκοτώσει. Ένα ξέρει να με ρέψει παράδειο, αλλά είσαι έτσι να με ρέψει, έτσι, έτσι. Έπιαν τον αρκίνο μου και μου ξύλο. Α, εχτύπα σου. Ναι, ναι. Μετά θα με ζέστη. Ονομάζομαι Παναγιώτης Νεοφύτου. Και κατάγεσαι? Εγκατάγομαι από το Φινί. Α, είσαι τόπακας. Τόπακας, αλλά επαντρεύτηκα στις κάτω πλάτρες. Α, και... γειτονικό χώρκο. Ναι, και η ζωή μου ως τώρα ήταν στις κάτω πλάτρες. Πόσον ετών είσαι αν επιτρέπεται? Είμαι του 39, πρέπει να είμαι 85 χρονών περίπου. 84-85. Έτσι, αμέ. Πες μου να δούμε που εμεγάλωσες, στο Φινί. Εμεγάλωσα στο Φινί. Επειδή έμαθα χτίστης και δούλεψα σε διάφορες εταιρείες. Ο μηχανικός της Σαϊπάρκο, επειδή εγώ ήμουν μπαλτιγάρι. Είσαι ακόμα. Και είμαι. Ελάλε μου κάθε λίγο, εσύ βρε παλικάρι, θα σε πάρω στην Ελλάδα. Λαό του δεν πάω. Λέω να μείνω στην Κύπρο να εργάζομαι. Με τα παρέλευση, εκτίζαμε στις πλάτρες και ως σπίτια του Κωστάκη του Χριστοφίδη. Κι άμε έρχονται ο Εγκλέζι και μην ίσκασαι, που ο τρόδος. Έρχονται και ο Εγκλέζι, λέω του κύριε Κωστάκη, ευαρύθηκα την εταιρεία. Και λέω, τώρα φύγω να πάω με τους Εγγλέζους καλύτερα. Το λοιπόν, λέω, το θέλουν οι Εγγλέζοι στον Τρόδος να πάω με τα τζιν τους, ρώτα τους Εγγλέζους, αν χρειάζονται, να πάω. Ρώτησε τους, δηλαδή μου, ναι, να πιάσουμε 4. Εγράψαμε, κάναμε το πάσο, εδώ κάμω το, και επειδή άντες και του Σεπτέμβρη που μου είπα σύν το 62 στη δουλειά. Πόσα χρόνια έκαμε στους Εγγλέζους? 40, τη ζωή μου όλη. Όλη. Ήσουν ευχαριστημένος? Ευχαριστημένος και εκείνοι ευχαριστημένοι και προχώρησα, έμαθα δουλειές. Πόσα παιδιά έκαμες? Έκαμα ένα δυο. Εσείς και εγγόνια? Έκαμε 3 εγγόνια.
Έκαμες δυσέγγωνα. Ναι, η μια κόρη του γιού μου έκαμε δυο κόρες. Πέ μου, τα χρόνια που ήσουν εσύ μητσής ήταν εύκολη ζωή. Το που ήμουν εγώ μητσής δεν ήταν εύκολη ζωή. Έγλεπα έγιες. Κάθε σπίτι τότε ήταν μες στον πόλεμο. Ναι. Κάθε σπίτι είχε τρεις, τέσσερις, δυο έγιες έτσι. Και επιέναμε και βλέπαμε τις έγιες όλοι μαζί, πάνω στα βουνά έξω. Δαμέ, τώρα πώς ήρθες, πόσον καιρό είσαι δαμέ. Δαμέ πρέπει να έχει ανάμιση χρόνο. Αρρώστησε η γυναίκα μου με το Αλσχάιμερ, σηκώνουμαστε, δεν μπορεί. Ναι. Δεν είχε νου. Και ήρθετε δαμέ. Και τα παιδιά μου, η νύφη μου και ο γιος μου, εγώ σας πάρω στο γεροκομείο στο Φινί. Αφού δεν μπορείτε να ζήσετε μόνοι σας πιο. Μας πεις το όνομα και το επίθετο σου. Νίκος Ιωάννου. Τι δουλειές έκαμνες στη ζωή σου. Μου σχολείο. Ήσουν σε σχολείο. Δάσκαλος. Δάσκαλος. Τι μάθημα σου αρέσκε να κάνεις. Στο δημοτικό δεν και σύνο μας αρέσκει. Είναι ότι πρέπει να πεις το μωρό. Πώς δεν κατάγεσαι, από πού είσαι. Είναι από τις κάτω πλάτρες Λοντζίλα. Κάτω πλάτρες. Ναι, το χωριό μου. Τι θυμάσαι από το χωριό σου, τι σου αρέσκε. Μα πολλά πράγματα. Άμα αγαπάς τον τόπο σου, αγαπάσαι είτε φίλους, είτε γονιούς, είτε άλλα παιδιά να παίζουμε και λοιπά. Ναι. Σε ό,τι. Μάλιστα. Δαμέ, πώς περνάς. Πώς περνώ. Πολύ καλά πάλι. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Καταρχήν, να σας καλωσορίσω στο υπέροχο τοπίο εδώ της στέγης ηλικιωμένων και αναπήρων Φινιού, της περιφερειακής στέγης και αναπήρων Φινιού. Εγώ είμαι διευθύνων πρόσωπο εδώ στη στέγη, εδώ τα τελευταία 3 χρόνια. Κάτι που το οποίο απολαμβάνω, μπορώ να πω, να είμαι με τους ηλικιωμένους, γιατί, ξέρετε, η καλύτερη πληρωμή τελικά είναι οι ευχές που παίρνουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό που λέω και τη ομάδα μου εδώ είναι να βλέπουν αυτού του ανθρώπου σαν του δικού μα παππούδε, σαν του δικού μα γιαγιάδε, γιατί είναι αυτοί που μα έφεραν στον κόσμο και αυτά που βρήκαμε και απολαμβάνουμε είναι από αυτού του ανθρώπου που βρήκαν. Σωστό. Είσαι από την περιοχή, ναι, εσύ. Ναι, κατάγομαι από τον Κυλάνη, το οποίο μένω μόνιμα εδώ τελευταία με την οικογένεια μου. Είναι μέλο πενταμελού οικογένεια. Μένουμε τα τελευταία 2 χρόνια τρία στο Κυλάνη μόνιμα. Ίσως στην πόλη. Στη Λεμεσόν, ναι. Και το αποφασίσαμε με την οικογένεια μου να μείνουμε στην επαρχία. Μεγάλη απόφαση για νέους ανθρώπους. Ναι, ένιωσα ότι στην πόλη που ήμουν, στη Λεμεσόν, άρχισε το πράγμα και δεν ένιωθα ηρεμία ψυχής. Η καθημερινότητα τι περιλαμβάνει εδώ. Ξεκινούμε τη μέρα με το πρόγευμα των ηλικιωμένων μας να πάρουν τη φαρμακευτική τους αγωγή σύμφωνα με τις συμβουλές των ιατρών τους. Σε αυτό το σημείο ήθελα να ευχαριστήσω τα επιμορφωτικά κέντρα Λεμεσού για τη βοήθεια που μας προσφέρουν, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε κάποια προγράμματα που κάνουν στους ηλικιωμένους μας. Ένα πρόγραμμα είναι η χειροτεχνία, μαγείρεμα, κάνουν διάφορα παραδοσιακά εδέσματα. Εσύ είσαι Νίκος Γεράτου Φινιού. Εσύ είσαι Νίκος Γεράτου.
ξέρω εγώ. Βασίλαλια δεν είναι κοκκυρά της άλλης. Βαθιά. Βαθιά το κάνετε, Καμία, θέλει να σου κάνω κάτι. Πείτε μας πότε, κάνετε τα πλουρούς και τα κάνετε. Πότε τα τρώετε. Παρά το σιγόρα. Παρά το σιγόρα. Επίσης, κάνουμε μυσοκοθεραπεία κάθε 15 ημέρων με τον κύριο Χρήστον Αλεξάνδρου, το οποίο τους δίνει ευκαιρία να χορέψουν, να τραγουδήσουν τα παγιά κυπριακά τραγούδια που λέγανε οι ηλικιωμένοι μας και τους βλέπω και τους νιώθω ότι το ευχαριστιούνται. Κάνουμε φυσιοθεραπεία κάθε 15 ημέρων. Αυτό που απολαμβάνω και εγώ να κάνω, κάνουμε διάφορα εκδρομές, προσκυνήματα σε διάφορα μοναστήρια εδώ της περιοχής και μου αρέσει έτσι να φροντίζω και για την πνευματική τους ισορροπία, γιατί κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό. Κάθονται ηλικιωμένοι, κάνουν παρέα. Νιώθουν και χρήσιμοι. Έτσι. Ναι, νιώθουν χρήσιμοι και περνούμε μια φυσιολογική ζωή. Που σε αντίθετα, ένας ηλικιωμένος να ήταν στο σπίτι, είτε με τα παιδιά του που όλη μέρα εργάζονται τα παιδιά του και είναι μόνοι στο σπίτι στην κατακλείδη, είτε με μια νοικιακή βοηθών που μια γυναίκα η οποία είναι ανειδίκευτη, ας πούμε, το κομμάτι. Μπορεί να είναι σε άλλον τομέα, οι περισσότεροι σαν αγρότες θα πούνε, φέρνουν εδώ να προσφέρουν ένα ηλικιωμένο. Ενώ εδώ είναι συνέχεια 24 ώρες φροντίδα, εκπαιδευμένο προσωπικό, έχουμε νοσηλεύτριες, έχουμε την προσωπική γιατρό που έρχεται κάθε 15 ημέρων, εξετάζει όλους τους ηλικιωμένους, τους παρακολουθούμε, παίρνουν ζωτικά σημεία κάθε μέρα και έχουν και έναν άνθρωπο να πούν μια κουβέντα.
ακόμα και εδώ που ήρθα, εδώ που ήρθα, όταν έκανα επισκέψεις πριν να γίνω ένικος του Ιδρύματος, έβλεπα τους υπόλοιπους και τους έλεγα να είσαστε περήφανοι που σας βοήθησε ο Θεός να έρθετε σε τούτον τον τόπο για να μείνετε. Και εύχομαι να με βοηθήσει και εμένα ο Θεός. Ο Θεός σε βοήθησε με και ήρθα κι εγώ. Τι σου αρέσκει, δάμε, που κάνεις? Αρέσκει μου οτιδήποτε μου ζητήσει οποιοδήποτε από μέσα στο Ίδρυμα να τον βοηθήσω. Είμαι όχι ευχαριστημένος, ενθουσιασμένος. Είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο της τρίτης ηλικίας να νιώθει χρήσιμος? Βεβαίως είναι σημαντικό. Βεβαίως είναι σημαντικό. Νιώθω ότι ακόμα υπάρχω. Ακόμα ζω. Αυτό, είμαι 92 χρονών και νιώθω τον εαυτό μου ότι ζω, υπάρχω ακόμα. Και αν κάτι που μου ζητήσουν μπορώ να το κάνω, δεν το αρνούμε. Ένας από τους ηλικιωμένους που μας μίλησε και το έχω κρατήσει, μας είπε «εδώ υπάρχω, εδώ ζω». Πολλές φορές στη σκέψη και λόγω της δικής μας έντονης καθημερινότητας θεωρούμε αυτούς τους ανθρώπους ότι απλά είναι κάποιοι ανενεργοί οργανισμοί οι οποίοι είναι έτοιμοι για να ταξιδέψουν σε άλλους κόσμους. Εμείς είμαστε μαθητές εδώ. Μας μαθαίνουν να αγαπάμε. Είναι όλη μέρα με την καλή κουβέντα οι ηλικιωμένοι και με ευχές, πάρα πολλές ευχές. Δηλαδή τους δίνεις ένα, σου δίνουν 10. Την αγάπη, την βλέπεις στο πρόσωπο τους, στα μάτια τους, τα προγράμματα που μετέχουν. Όλοι θα τραγουδήσουν, όλοι θα χορέψουν τις ώρες που έχουν μουσικοθεραπεία, έχουν εργοθεραπεία, κατασκευές. Ζουν πολύ καλύτερα από ό,τι θα ζούσαν στο σπίτι τους. Δεν είναι απλά ένας χώρος που περιμένουν, ας πούμε, το τέλος. Αγγίξουμε λίγο αυτό το κομμάτι των συνθηκών που πρέπει να υπάρχουν σε χώρους σαν και αυτό, γιατί πολλές φορές, και είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει και εσείς στην ίδια τη ζωή, τα παιδιά έχουν πάντα ένα μεγάλο δίλημα αν θα πάρουν τα παιδιά τους στο γυροκομείο, δηλαδή ξεκινούν τύψεις και ούτω καθεξής. Το καταλαβαίνω και συμφωνώ μαζί τους ότι η μέχρι σήμερα γνώση που είχαμε για τα γεροκομεία και ιδιαίτερα τα ιδιωτικά, όπου είναι μια επιχείρηση και πρέπει να... Εδώ έχουμε κάνει αυτές τις διαφορές και αυτές τις τομές, γιατί είμαστε εθελοντές. Και το μόνο που θέλουμε είναι την ουσία, δηλαδή τη χαρά στα πρόσωπα των ηλικιωμένων. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το κέρδος, ούτε αν θα πληρώσουμε περισσότερα ή αν θα χρειαστεί. Και είδα ότι σε αυτή την κοινωνία, έστω την κλειστή, με τους εθελοντές μας γύρω, ό,τι χρειαστούμε, μια ώρα τη δύναμη μας το δίνει. Και το ζήσαμε αυτό το μικρό θαύμα, διότι ήταν να σας πω ότι βγάλαμε ένα χρέος που υπήρχε από το κοινοτικό, το προηγούμενο γεροκομείο, 100.000 ευρώ σε 9 μήνες. Και το καλύψαμε. Το καλύψαμε. Εθελοντικά. Με εθελοντές. Κάναμε δύο προγράμματα, το κάνω την αγάπη πράξη, που πραγματικά πήραμε μαθήματα ζωής από ηλικιωμένος που σου έλεγε παίρνω 710 ευρώ, κόφκεται μου 10 ευρώ το μήνα για να πληρώσουμε τον το χρέος και να κάνουμε την δουλειά. Δηλαδή πήραμε πολλά μαθήματα ζωής. Το άλλο που κάνουμε είναι μια έρευνα. Τι θέλει ένας ηλικιωμένος? Ένας ηλικιωμένος θέλει να έχει να κουβεντιάζει τα ίδια πράγματα με κάποιον άλλο. Αν τον πάρεις σε ένα γυροκομείο που δεν ξέρει κάποιους άλλους, που δεν έχει κοινά βιώματα να αναφέρεται, να μπορεί άνετα να τραγουδά, να μιλά, να κάνει ό,τι θέλει και να έχει τη φροντίδα του, σίγουρα θα κλειστεί στον εαυτό του με αποτέλεσμα να έχει και το τέλος που υπάρχει. Εδώ το ζουν και η καλύτερη η απόδειξη είναι ότι όταν τους πιάσουν οι συγγενείς τους να τους πάρουν στα σπίτια τους, μόλις τελειώσει το τραπέζι, του λένε να με πάρει σπίτι μου. Έτσι, του παιδιού του δηλαδή. Τώρα θεωρεί σπίτι ότι είναι εδώ.
ότι εδώ έχει ό,τι χρειάζεται. Δεν είναι ένας γέρος, αν είναι ένας ηλικιωμένος σπίτι του και χρειαστεί κάτι, τι θα γίνει. Και μόνοι του, διότι τα παιδιά του στις πόλεις, αν έχει ένα ατύχημα, αν πέσει κάτω, αν. Και εμείς είπαμε να κάνουμε αυτή τη διαφορά. Δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, είμαστε εθελοντές. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Παίρνουμε ευχές καθημερινά, η αμοιβή μας είναι αυτή. Εφαρμόζουμε διάφορα προγράμματα. Αναφέρω απλά ότι ένα συνεργείο από κάποιες κυρίες, ανάμιση μήνα το καλοκαίρι, κάνει παλουζέ και τον πουλούμε στην πλατεία του χωριού κάθε Κυριακή και σουζούκο για να τα έσοδα όλα έρχονται στο γεροκομείο. Μας βοηθούν πολλές κοινότητες της περιοχής, είναι μια μικρή συνεισφορά, αλλά για μας πλέον δεν υπάρχει οικονομικό θέμα, αλλά θέμα να μαζέψουμε τον κόσμο σε τούτη την πορεία της ανθρωπιάς και της αγάπης. Πόσος κόσμος είναι εδώ σήμερα? Σήμερα έχουμε 17 ηλικιωμένους μέσα. Ναι, γίνεται και μια πρωτότυπη πορεία αγάπης, έτσι. Ναι, αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι μέσα στις δραστηριότητες μας είχαμε πιάσει και την ιδέα να κάνουμε ένα θεσμό, μια πορεία αγάπης για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Το ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια μαζί με την Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου. Την περσινή χρονιά μετήχε και η Ευρωπαϊκή Επίτροπος και έχουμε ανακαλύψει ότι είναι η μοναδική πορεία αγάπης που γίνεται για τα άτομα τρίτης ηλικίας σε όλον τον κόσμο. Και αυτό το θεωρούμε ξεχωριστή χαρά και τιμή. Η 1η του Οκτώβρη έχει ανακηρυχθεί σαν Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων. Η Κυριακή, που είναι πιο κοντά στην 1η του Οκτώβρη κάθε χρόνο, γίνεται αυτή η πορεία 2 χιλιόμετρων προς το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, που είναι έξω από το χωριό μας. Έτσι μετέχει όλος ο κόσμος που θέλει να τιμήσει την τρίτη ηλικία και να σε μια πορεία αγάπης πραγματικά. Γίνονται εκδηλώσεις εκεί στο μοναστήρι και έτσι νιώθουμε πολύ, πολύ ικανοποιημένοι. Από την εμπειρία σας, τι είναι αυτό που θέλει ένας ηλικιωμένος στη σημερινή εποχή? Προσοχή. Να του δώσεις προσοχή, να τον κουβεντιάσεις, να τον ακούσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα άτομα τρίτης ηλικίας από ένα σημείο και μετά είναι παιδιά, είναι μωρά. Αλλά είναι αυτοί που κράτησαν αυτή την περιοχή όρθια. Το οφείλουμε σε αυτούς. Ευαισθητοποιηθήκαμε όταν μάθαμε ότι θα κλείσει αυτό το πράγμα λόγω χρεών. Και τότε μόνο νιώσαμε ότι είμαστε. Ότι δεν είμαστε εντάξει των προγόνων μας, αν αφήσουμε αυτό το πράγμα και κλείσει. Σύμβουλες τους εδίας που ήταν Μίτσι. Σύμβουλες που τους εδίου, να φρόνιμοι, να μην κλέφτουν, να μην λαλούν ψέματα, να πάντα στον κόσμο, να παρπατούν και να μην τους υφτύν, να παρπατούν και να τους αγαπούσει. Και όποτε περνάτε έναν καλημέρα να λαλείτε. Έτσι ήταν η ζωή μας. Αν τα συγκρίνεις με τη σημερινή εποχή, τι διαφορές θεωρείς μες στον κόσμο? Πολύ. Δηλαδή, τώρα περνά ένα παιδί, λαλεί έναν καλημέρα. Άκουσες έναν καλημέρα που περνάς μες στον δρόμο? Είδες έναν ιερέα να του πει «Ευλογείτε πάτερ μου»? Κάθεται και ούτε σηκώνεται να του δώσει μια καρέκλα να κάτσει. Τόσο έχασαν ο κόσμος την επικοινωνία του με τούτα τα τηλέφωνα για μου, με τούτα ούτα. Τηλέφωνο όλα. Μα γιατί τηλέφωνας? Να πάει να τον έβρει, να του πεις μια κουβέντα. Αυτά έχει η ζωή μας. Αλλάξε η ζωή πολλά. Αν είχες την επιλογή να γεννηθείς ξανά τότε ή σήμερα, τι θα έφτιαλες? Ήταν καλά να ξαναγεννιούμαι. Ναι, τι θα επέλεγες?
Τη ζωή τότε ή σήμερα. Όχι. Θα επέλεγα τη ζωή την παλιά. Που ήταν πιο ωραία, ένιωθες στο σπίτι σου πιο άνετη. Τώρα παρπατάς και φοβάσαι. Ενώ τότε στους καιρούς μας είναι φοβόμαστε. Να παρπατήσουμε, να μείνουμε νύχτα μέσα στα βερβόλια, να πάεις ό,τι καντιβότι ώρα να θέλεις. Δεν είσαι έτσι αυτό. Δαμε πώς ήρθες. Σου πω και η ζωή μου τέλος ήρθα. Πέμπνο. Πέρσι έτσι καιρό, μάλλον πριν τα Χριστούγεννα, έχω κόρη στη Λευκοσία. Και λέει μου, μάμα, να σε πάρω Λευκοσία να κάνω με τα Χριστούγεννα μαζί, να πω μόνο. Γιατί άλλες φορές έπαιρνα στη Λευκοσία. Επίαμε και νύχτα να αρρώστησα. Έπιαμε έτσι μια ζάλη, κάμα εμετό, ξέρω εγώ. Λέω, κόρη μου, είναι καλά. Αλλά λέω ότι η κόρη μου τηλεφώνα του αρφού σου πρώτα. Να δούμε τι θα σου πούν και γίνει. Ναι, αλλά τηλεφώνησε τους. Λέει ο γιος μου, όχι κόρη μου, δεν φύγεις γιατί εμείς είμαστε πολύ στη Λεμεσόν και να έρχομαστε. Λευκοσία κάθε μέρα, φέρμαστε τα κάτω λάλη. Και πήραμε στην πολυκλινική στη Λεμεσόν. Πήραμε και κάτω γεια μου, αρκέψα μου τα εξετάσεις. Από την αρχή ως το τέλος. Έκανα 6 μέρες και μέσα. Μάντια αφήνουσε. Έκανα τις εξετάσεις μου να πάει στο σπίτι σου. Τα σπίτια των παιδιών μου εν ούλους κάλες. Διαμερίσματα που λαλούν. Να με φέρουν στο σπίτι μου τα πάνω στο φινί. Πρέπει να μου φέρουν κοπέλα. Κοπέλα να δοκίμασα τις πιο φορές. Μου βγήκα συγκάλες. Συμβαίνει. Λοιπόν. Όπως ακούστε να σας πω, παιδιά μου, κάτσετε εδώ με, εγώ έπειρα την απόφαση μόνη μου. Να με πάρετε και μέσα στο ίδρυμα και όσον καιρό ζήσω. Μάμα, είναι ντροπή. Όχι, είναι ντροπή. Εγώ το ζητώ μόνη μου, να με πάρετε. Ήμουν σε άσχημη κατάσταση. Έφεραμε εδώ μέσα και μου, μακάρι να τους έχει ο Θεός τους καλά και το προσωπικό και τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές. Και όλον το πω. Εφροντίσαν με παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Τους ευχαριστώ και πάρε τους ευχαριστώ. Έτσι τον τάνεψα. Ένα χρόνο ήμουν καλά. Χτες αρρώστησα. Κάθε χρόνο αρρωστούμε. Χτες είπα συνέπεσε να... Τα που πέσε, ξύχασα να μου πέσε. Πέσε η αιμοσφαιρίνη μου, έπαιζε το σίδερο μου, έπαιζε το... Ο κίνον το ποτού τον εζέρωσα. Ευλογία Θεού. Είναι από κάπου. Επιέζονταν, έψαμε, ήρθα πάλι. Είναι από να κάνω. Να σε ρωτήσω κάτι, τα παιδιά σου τι τους έμαθες για τη ζωή, τι τους επαράγγελες. Επαράγγελα τους, ναι, τον καιρό της ΕΟΚΑΣ, της δεύτερης του ΕΟΚΑ Β, όταν απομενητούν ακόμα μαθητής στην τεχνική σχολή, διότι έφυγε η σχολή Μιτσή και πήγαινε για μη μηχανικό και έθελε τεχνική σχολή. Και ήταν και κάτω και έσβηνε με παρέες που μου αρέσει και τους έθελα εγώ. Μαμά να με φάσει μάνα και έπαιλαι πλέον μαζί τους λαλί μου. Ούτε φυλάδι ενδιαφέρομαι για να βάλω δύο, μου λένε μα λένε τα πιάνω. Εγώ τέλος πάντων στενοχωρήθηκα και είπα του μια άλλο βαρετό και αυτήν τη στιγμή σας εξομολογούμε. Εξομολογούμε σας ως πνευματική που είσαστε ουλίδα με. Είπα του Αντρίκου Αλέκο μου, ρε Αντρίκο παρά να μου πούσουν ότι έγινε και σπροδότης, καλύτερα να μου πούσουν επίσης στη θάλασσα και φέρνουν σε πρεγμένο. Έτσι του είπα μάνα μου και έχω το τύψει μες στη ψυχή μου. Και έκλεψε για μένα, τράχαν τα μάτια του και λάλη μου, με έφασε μάνα. Και δεν πρόκειται λάλη μου, Αγιώνη, να γίνω προδότης στην πατρίδα μου. Ευχαριστώ τον πάρα πολλά, γιατί ήταν η ώρα που έπιε στρατιώτης και εβούρουν τον τα πισό. Λοιπόν, Δευτέρα να γίνει και το πραξικόπημα, την Τετάρτη να γίνει και η χειρία και σηκώθηκα την Πέφτη να πάω στη Λευκοσία να τον έβρω, να δω είναι που γίνεται.
Ήφερα τον άντρα μου στη Λεμεσό. Και λέω, λοιπόν, πού είναι έρθες στη Λεμεσό. Λέω, του έπρεπε να δω το γιο μας. Δεν μπορώ να αντέχω, λέω του. Έτσι μου με την νύχτα, δεν ξέρω, ζήε, πέθανε. Διότι του με τον Μακάριον ο γιος μου, το Σάββατο το πρωί, ακούγαμε τους σιβεθιές, ακούγαμε βομβαρδισμούς. Καταλάβασαν ότι γίνηκε εισβολή. Την Πέφτη σηκώθηκα και έπιασα τον Μπόρα, τον Νίκο να τον γνώρισετε, μαζί μας πάνω στο γεροκομείο. Και πήγα στη Λευκοσία να πάω στο δίκο μου να δω το γιο μου. Όσον και πήγαμε, λέω του, ήβρα το ή του μέσα σε έναν κάμουν του κεφαλό, βρίσκω που ενούλουν ελιές. Είπα, λέω του, είμαι το γιο μου, πού είναι το γιο μου, λέω του, θωρώ σας ούλους σας. Ένα ξέρω όμως ότι ο γιος μου ήταν πληγωμένος. Που τον νόμο να πέρασαν η σφαίρα και έκατσαν στο πατή του. Ύστερα έφερε μου το, ότι τον κρατούν επί πομπή να πούμε και φέρνουν τον νόθο. Ήρθε με στάθηκε μπροστά μου ο γιος μου, λαλή μου μανά. Είναι τα ήρθες μανά, ήρθα να σε δω για μου, λαλό του, γιατί δεν τσιμούμε, λαλό του, δεν τσιμούμε. Εν που την περασμένη εβδομάδα που ήρθα, που ήθελα να έρθω και μου έφυγε ο παπάς σου. Λοιπόν, δε με λαλή μου, δε. Τον το που κάνεις το φορώ και το παντελόνι μόνο και τα αρβίλα. Ούτε κλάτσες φορώ, ούτε σόβρακο, λέει μου, μόνον τούτα. Έτσι αμέ ήταν ο διοικητής, ο Μανουσάκης. Και πώς τόλμησες, κυρία μου, λαλή μου. Και έκοψες από το τρόδο και ήρθες εδώ μέσα στις τόσες φωτιές, τόσους καπνούς. Λαλά του ετόλμησα γιατί μια μάνα εμάς το παιδί της μέσα στη φωτιά προτιμά να πάει σε εκείνη ή να τον γλιτώσει ή να πάει σε εκείνη μαζί του. Τι κάνετε όλη μέρα, δάμε. Δεν είμαι να κοιτώ. Να λέμε καμιά κουβέρνα, δεν περνάει η ώρα. Λαλείτε για τα παλιά τα χρόνια. Ναι, μα ήταν έτσι τα γονεί μας. Δεν ήταν έτσι τώρα. Οι γονεί μας δουλεύκαμε, νηστεύκαμε, με ρευκά φαγιά που ξέρα. Μια χαρά είμαστε. Πραθέμε όλα ωραία με τους γονείς μας. Εσύ τα παιδιά σου πώς τα μεγάλωσες. Με το βάσανο, πας τα γαούρκα. Βαλά τους πας τα σάτσα, παίρνω μαζί μου και με πιένω. Άλλη κλαίαν, άλλη αναγιώθηκαν. Αλλά βασανίστηκαν όσο αναγιώσαν. Είναι τα συμβούλες εδία στα παιδιά σου. Τι τους ελάλες να προσέχουν στη ζωή. Καλό να προσέχετε. Ο κόσμος αλλάξε. Να μέσα σας πήγαν να σπέζει ο φίλος και πουλάνε σκούντο. Ήρθες πολλές παραγγελίες. Ούτε στις ιδιότητες, διότι ο κόσμος αλλάξει. Αλλά σου λέει και άλλα κανένα έτσι. Πώς περνάς, δάμε, ωραία. Πολλά ωραία. Θέμουν να δούμε. Πολλά ευχαριστημένο. Πρώτα-πρώτα, η καθαριότητα, η συμπεριφορά του προσωπικού, η... τα φαγιά που μας κάνουν, να μας λούσουν. Να που θέλουμε άλλο. Κάμνετε και δραστηριότητες, είδαμε, και μουσική, και τέχνες. Άμα έτσι, έτσι, κάνουμε και δραστηριότητες. Τραγουδώ τους, εγώ ξέρω και τραγούδια παλιά. Και διασκεδάζομαι όλοι και αγαπούμε όλοι. Μπράβο, μπράβο. Και εγώ αγαπώ τους όλους. Τη ζωή σήμερα πώς τη θεωρείς, τα πράγματα. Τα πράγματα σήμερα δεν πάνε καλά. Γιατί. Γιατί κυριαρχήσαν πρώτον η μαφία και δεύτερον πώς να συνάξουν τα λεφτά. Σε μια ειδηλιακή τοποθεσία στο Φινί θα λειτουργήσει σε μερικούς μήνες το Περιφερειακό Κέντρο Υποστήριξης Ηλικιωμένων. Η έναρξη των εργασιών μετατροπών και αναβάθμισης του κοινοτικού κτηρίου, όπου θα στεγαστεί και το οποίο παραχωρήθηκε στο Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού, που θα διαχειρίζεται το κέντρο, σηματοδοτήθηκε δε όντως, γιατί είναι το επιστέγασμα μιας πολυπρόσωπης προσπάθειας. Παρούσα και η Ζέτα Εμιλιανίδου, αφού τη δαπάνη των εργασιών ύψους 110.000 ευρώ θα καταβάλει το Υπουργείο της. Η τρίτη ηλικία, οι ηλικιωμένοι μας, αξίζουν κάθε σεβασμό
από όλους μας, γιατί τα όσα έχουν προσφέρει στην πατρίδα μας, όσα έχουν ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, μας κάνουν όλους να είμαστε πολύ περήφανοι για τους ίδιους. Αυτό θέλουν οι ιερείς να αναφέρονται στα παλιά που έχουν ζήσει, τον τρόπο ζωής που είχαν τότε που δεν υπήρχε ηλεκτρισμός εδώ. Ακούμε αυτές όλες τις ιστορίες και λέμε ότι ζούσα σε έναν άλλον κόσμο. Ναι. Και βλέπουμε ότι πρέπει να ξαναβρούμε τον άνθρωπο. Αυτή είναι η προσπάθεια μας, αυτές και οι εκδηλώσεις μας όλες είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Να ξαναεπικοινωνήσουμε, να βρούμε τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Και είμαστε εδώ ως Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας για να βοηθήσουμε όχι μόνο τους ηλικιωμένους. Είναι η μία πτυχή οι ηλικιωμένοι. Έχουμε λειτουργήσει και άλλα προγράμματα όπως είναι το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας, κινησιοθεραπείας που εδρεύει στην κοινότητα του Πέρα Παιδιού. Το μότο μας είναι ότι όλη η Ήπεθρος είναι μια επαρχία. Δεν είναι το χωριό μου ή το χωριό του. Και παράλληλα ένα περιφερειακό συμβουλευτικό κέντρο που αφορά τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Και προς αυτήν την κατεύθυνση, όχι των ηλικιωμένων μόνο, εμείς σαν Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας έχουμε καλέσει οποιονδήποτε έχει οποιοδήποτε είδους πρόβλημα με γεννήθεια να μας το πει και θα το χειριστούμε να δώσουμε λύση. Και είμαστε εδώ για να λύσουμε άμεσα όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι διαβιούν στην Ήπεθρο. Το προσωπικό είδαμε εκεί και νέες κοπέλες. Πόσο είναι το προσωπικό εδώ? Ναι, το προσωπικό είναι 10 άτομα. Οι 7 είναι φροντίστριες, οι 2 καθαρίστριες και ένας διευθυντής. Προσπαθούμε να έχουμε φροντίστριες που αγαπούν τη δουλειά τους. Να μην τη θεωρούν δουλειά, αλλά λειτουργήμα. Το να σέβεται τον ηλικιωμένο, να μην του συμπεριφέρεται ως υπάλληλος ενός ιδιωτικού γυροκομείου που δεν το σέβεται. Και βλέπω τη σχέση που έχει καλλιεργηθεί μεταξύ του ηλικιωμένου και των φροντιστριών που είναι εξαιρετική. Δηλαδή δεν χρειάζομαι τη φροντίστρια για να καθαρίσει, αλλά για να προσέχει την ηλικιωμένη όπου θα φάει. Μην πνιγεί, μην θέλει κάτι. Θέλω να είναι δίπλα τη σε όποια δραστηριότητα έχει, να μην συμβούν ατυχήματα. Είναι όλα αυτά που σε συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, με την ευκαιρία να τους ευχαριστούμε όλους που συνεργάζονται μαζί μας, που έχουμε φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και είμαστε περήφανοι. Μένεις εδώ? Μόνιμος κάτοικος, ναι. Και γέννημα? Γέννημα θρέλ. Με τι ασχολείσαι εδώ? Εδώ είμαι φροντίστρια καθαρίστρια. Ωραία. Έχει 3 χρόνια που εργάζομαι. Και τι εμπειρίες έχεις εδώ? Εδώ είναι το δεύτερο μου σπίτι για μένα. Οι εμπειρίες μου είναι πολλά καλές. Παίρνω με αγάπη, δίνω με αγάπη στους ηλικιωμένους μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Τι εγγύνο που ζητούν οι ηλικιωμένοι, την απολογή? Φροντίδα και αγάπη, που τα ζητούν, τα πιο σημαντικά. Και να τους εξυπηρετούμε όσο μπορούν. Εσύ συνειδητά επέλεξες? Ναι, συνειδητά, ναι. Αρέσκει με. Τι σας λένε οι ηλικιωμένοι, λες σας για τα παλιά συνήθως? Ναι, ιστορίες λαλού μας, μαζί τραγουδούμε. Περνούμε πολύ ωραία μαζί τους. Ναι. Τι γίνεται όταν κάποιος φεύγει για το μεγάλο ταξίδι? Ζήσαμε τα ζετούτα. Ναι. Ναι. Είχε γιαγιά που ήρθαμε το πρωί, φροντίσαμε, την προγευμάτισε και μετά από λίγες ώρες έφυγε. Τι νιώθεις εκείνη την ώρα? Λύπη. Λύπη γιατί είναι σαν δικές μας γιαγιάδες. Έτσι τους νιώθουμε και παππούδες. Εκτιμούν οι παππούδες και οι αγιάδες την προσφορά? Ναι. Καταλάβουν το εκτιμούν. Ναι. Και πώς το δείχνουν? Δείχνουν το ότι μας αγαπούσουν και λέμε μας το, βάλουν μας ευχές. Και με λόγια και με πράξεις δείχνουν μας το καθημερινό. Τι καθήκοντα έχεις εδώ?
Είμαι φοιτήτρια νοσηλευτικής. Ετοιμάζουμε τα φάρμακα τους ηλικιωμένους μας. Περιποιούμε ασθέντες, πληγές αν υπάρχουν. Τους φροντίζουμε γενικά. Άρα είσαι φροντίστρια. Ναι. Είσαι της περιοχής εδώ. Ναι. Μένεις δηλαδή. Μένω Άγιο Νικολάου. Κοντά σχετικά. Ναι. Νέος άνθρωπος, νέα κοπέλα στην Ήπεθρο, η επιλογή συνειδητή. Ναι, επιλογή ναι, γιατί μεγαλώσαμε σε χωριό, αρέσκει μου να μένω στο χωριό. Είναι πολλά διαφορετικά το χωριό που την πόλη, συνηθίσαμε, ναι. Πολλά διαφορετικά. Μάλιστα. Έρχεται σε επαφή καθημερινά με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Τι παίρνεις από αυτούς? Παίρνουμε αγάπη, το κυριότερο. Τις ευχές που μας βάζουν οι ηλικιωμένοι όταν βλέπεις τα μάτια τους, το πρόσωπό τους, την ευχαρίστηση ότι τους με την πιο μικρή πράξη τους βοήθησες. Ναι, νιώθουν ευτυχισμένοι εδώ. Ναι, ευτυχισμένοι. Και γενικά ο χώρος μας εδώ, το τοπίο μας, είναι υπερευτυχισμένοι. Τι είναι αυτό που θέλει κατά την άποψή σου έναν άτομο της τρίτης ηλικίας στην αγάπη. Παρούσα φάση της ζωής? Αγάπη. Το κυριότερο είναι αγάπη, φροντίδα τους, να τους κάνεις να νιώθουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα τους, έξτρα από την οικογένειά τους. Ένιωσες για κάτι στη ζωή σου που έκαμες ή που θα ήθελες να κάνεις και να έκαμες? Δεν μετάνιωσα τίποτε στη ζωή μου. Εγώ ήθελα έναν άντρα, επήρα τον, ήταν 7 ορκές. Ο άντρας σου πέθανε? Πέθανε. Πόσα χρόνια? Έχει 11 χρόνια. Σκέφτεσαι τον Μπουτζέμπου? Η αλίμονο, γέ μου. Αλίμονο να χάσεις ο σύζυγος σου ή τη σύζυγός σου και να είσαι τέλεια ανέστητη. Πρέπει κάποιον να είναι ανέστητο να μην σκέφτεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πες τα πολλά ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ, γέ μου. Να έχετε τις ευλογίες του Θεού, την υγεία του Θεού να έχετε, τις ευχές μου να έχετε, και μακάρι να έχετε το νου μου, όλοι σας, ως την τελευταία σας αυτή. Εγώ δεν ξέρω τα χρόνια μου. Ήμου σου. Ναι. Είμαι του 35. Πόσο είναι? Κοντά, κουμπά στα 90. Χαζί να τα κλείσω. Δεν ξέρω. Τι θα αρνηθώ την ηλικία μου για μου? Τα παιδιά μου και γεράσαν και να σκεφτώ. Επήρε μου την κόρη μου, τη μιάνο πλάστης μου, χαλάρι του Θεού, δόξα σου. Ήταν 55 χρονών. 53 πιάνω καρκίνο, 55 παιδιά. Έφυγαν και 4 παιδιά. Εντάξει, δόξα σου, Θεός, τώρα έχουν τα παιδιά τους, άνταψε. Τούτο, όταν χάσει ένας μεγάλος άνθρωπος παιδί, πώς το διαχειρίζεσαι? Παρακαλείς τον Θεό να σου δει υπομονή. Τίποτε άλλο. Τι να κάνεις, γέμ. Μπορείς κάθε μέρα με το κλάμα και με τον αναστεναγμό να το φέρεις πίσω. Αν έρχοντα, πολύ ευχαρίστω. Αλλά αφού δεν επιστρέφουν πίσω, ώστε λοιπόν παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει υπομονή. Ευχαριστώ. Μόνον υπομονή. Τίποτε άλλο. Αφού δεν έθελε ο Θεός, καλά λύνει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλά, λέει. Κι εγώ ευχαριστώ. Νιώθεις πλήρης που τη ζωή που είσαι? Να σας πω, από τη ζωή μου νιώθω πλήρης, διότι περηφανεύομαι, διότι δεν υπάρχει, κατά τη δική μου γνώμη, δεν ξέρω πώς νιώθουν και οι άλλοι για μένα, αλλά κατά τη δική μου γνώμη εγώ νιώθω περήφανος, διότι περπατώ μέσα στον δρόμο
και βγάλουν μου το καπέλο. Δεν είχα ποτέ μου καμιά παρεξήγηση με κανένα, ουδέποτε καμιά κατηγορία. Πάντοτε ότι μου ζητούσαν να βοηθήσω κάπου, το έκανα. Αυτό το νιώθω και το έχω ευχαρίστηση. Τι έγινε που σας δίδαξε η ζωή? Είναι ο κόσμος να αγαπά ο ένας τον άλλο. Να μην προσπαθεί πώς να ξεγελάσει τον άλλο. Διότι η ζωή, λίγη η ζωή. Όσα χρόνια και αν ζήσεις κάποιος, θα βρει δυσκολίες στη ζωή, να δοξάζει τον Θεό, να τον βοηθήσει, να τις ξεπεράσει και θα του έχει με τη δύναμη του Θεού. Αυτό είναι η συμβουλή μου. Και αυτό έκανα και γι' αυτό είμαι περήφανο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το απόψινό μας επεισόδιο. Όπως λέχθηκε κάποτε, άνθρωποι που ξεχνούν τις ρίζες τους κινδυνεύουν να χάσουν τον προορισμό τους. Καλή σας νύχτα.